κύριος Δρίτσας και μετά η κυρία Γεννηματά. Θα ζητούσα συγγνώμη. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Δεν είναι. Είστε ύστερα. Στο τέλος θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και εσείς προηγούμενα, κύριε Πρόεδρε. Τα έχω κανονίσει και τα έχουμε αναγγείλει στην αίθουσα. Μη ρωτάτε. Τι όπως θέλετε. Αμέσως ύστερα είναι ο κύριος Μιχαλολιάκος, μετά την κυρία Γεννηματά. Είναι στη σειρά. Ισθητή μου, κύριε. Ισθητή μου, κύριε. Γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου 46 μαθήτριες και μαθητές και 7 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Σύφνου και το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο της Ερών. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Το λόγο έχει ο Υπουργός κύριος Δρίτσας για 8 λεπτά, παρακαλώ πολύ. Θα παρακαλούσαμε μια σχετική ανοχή, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προφανώς τον κατελθόντα από το βήμα αρχηγό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και στα όσα είπε θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε λίγο. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να μην καταθέσω τη θλίψη μου, διότι φαίνεται ότι στην αίθουσα αυτή επικρατούν απόψεις ότι η ελληνική ιστορία άρχισε το 2015, έχει ως αφετηρία, ότι η οικονομική κρίση, τα δεινά του ελληνικού λαού αρχίζουν το 2015 και ότι πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Ακόμα χειρότερο, που μου γεννά θλίψη, ότι αυτά που ακούσαμε ως προγραμματικές εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, πιστέψτε με, θυμίζουν πάρα πολύ το Ζάπιο 2. Πάρα πολύ. Αυτό που είχε εξαγγείλει ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω εάν η ομιλία αυτή ήταν του κυρίου Αντώνη Μητσοτάκη ή του κυρίου Κυριάκου Σαμαρά. Την οποία η Ρίστο Εμπαρόδο, το βράδυ εκείνων των εκλογών που κέρδισε ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία, αναζητήστε παρακαλώ την δήλωσή του, ακύρωσε με την δήλωσή του αναλαμβάνοντας την κυβέρνηση το Ζάπιο. Ακριβώς γιατί είχε αποφασίσει και ήξερε ότι δεν θα πάει στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτεί, όπως αυτό δεν το αποφάσισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την επομένη μέρα που αναλάβαμε η κυβέρνηση μπήκαμε σε μια διαδικασία να διεκδικήσουμε την διαπραγμάτευση όπως μας είχε δώσει εντολή ο ελληνικός λαός. Ναι, χάσαμε. Ναι, συμβιβαστήκαμε. Ναι, δεν μπορέσαμε να πάμε την εντολή του ελληνικού λαού μέχρι τέλος. Αλλά η διαφορά είναι προφανής. Και δεν μπορεί αυτήν τη διαφορά να την κρύβει κανείς. Και γι' αυτό ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο είπε «Παρά το συμβιβασμό συνεχίστε». Και ακόμα και τώρα η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ακόμα και όταν αισθάνεται πιεσμένη ή και απογοητευμένη, μας δίνει μηνύματα «Μην φύγετε». Διότι όλα αυτά δεν αποτελούν αυτήν την φτηνή ερμηνεία που θέλουν να δώσουν την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του να μείνουν στις καρέκλες. Δεν είχαμε ποτέ καρέκλες, ούτε μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Εκείνο που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολιτική δύναμη και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλικολόγων δεν είναι πολιτική δύναμη χειραγώγησης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πολιτική δύναμη που επιδιώκει να εκφράσει την ελληνική κοινωνία και να την στηρίξει κάτω από συνθήκες πολύ πιεστικές, εξαιρετικά δύσκολες και που φυσικά κρίνεται ο καθής με τα δεδομένα που υπάρχουν κάθε φορά.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Το Ζάπιο 2 σε νέα βερσιόν. Προχωρώ, γιατί υπήρχε και ένας οριμαγδός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την τροπολογία για τη μισθολογική ορίμανση. Ναι, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως αυτή η νέα βελτίωση, η νέα προσθήκη στην αρχική διατύπωση, που και αυτή είναι εξαναγκαστική σχετικά με το πάγωμα της ορίμανσης για τα ειδικά μισθολόγια του 2017 και στο 2018, έρχεται εδώ μετά από διαβούλευση, μετά από προβληματισμό όλης της κυβέρνησης και φυσικά κυρίως των συναρμοδίων υπουργών, να κάνει τι? Να θέσει σε αίρεση την εφαρμογή μιας τέτοιας πρόβλεψης, εξασφαλίζοντας άλλους όρους που δεν θα είναι σε βάρος των εργαζομένων στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας, στις άλλες δικαιοσύνη, στις άλλες κατηγορίες που αυτή τη στιγμή εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια. Πού βρίσκεται το πρόβλημα επ' αυτού? Αντίθετα, αποδεικνύει ότι είναι μια κυβέρνηση που ακριβώς επειδή σέβεται και αναγνωρίζει το ρόλο όλων αυτών των δυνάμεων και σε ό,τι αφορά εμένα του λιμενικού σώματος, φυσικά με όλους τους άλλους, έχουμε ετοιμάσει σειρά πρωτοβουλειών για να αντιμετωπίσουμε διάφορες προοπτικές που διαγράφονται. Και φυσικά τα πάγια αιτήματα των στελεχών του λιμενικού σώματος προωθούνται, όπως και στους άλλους κλάδους. Πρόσφατα με τον ασφαλιστικό νόμο ξεπάγωσε η καταβολή του εφάπαξ από το ΤΑΛΣ και βρίσκεται σε τελικό στάδιο η οριστικοποίηση νέου προεδρικού διατάγματος μεταθέσεων, που με τον εξορδολογισμό αυτό θα εξοικονομηθούν χρήματα, αλλά και από τον οικογενειακό προϋπολογισμό των στελεχών του λιμενικού σώματος θα εξοικονομηθούν χρήματα. Είμαστε ακριβώς μέσα σε διαδικασίες ευρύτερων διαβουλεύσεων και φυσικά έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα και ακριβώς σε αυτήν εδώ την τροπολογία θα είμαστε συνεπείς, χωρίς να χρειάζεται να φτάσουμε το 17 και το 18 στο πάγωμα των οριμάσεων. Πού βρίσκεται την αιτία για να ξεσηκωθείτε στο άκουσμα αυτής εδώ της προσθήκης στην τροπολογία? Αντίθετα, υποδηλώνει και αποτυπώνει την ευθύνη της κυβέρνησής μας και όλων των συναρμοδίων υπουργών στις πιέσεις και στους εξαναγκασμούς να βρίσκουμε λύσεις ισορροπίας και λύσεις προφανώς συστηματικής αντιμετώπισης. Προχωρώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δαβάκη, παρακαλώ πολύ. Κύριε Δαβάκη, γιατί με την... Όχι. Δεν σας ακούω. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό. Τρέχω γρήγορα, κύριε. Δεν λέει περί του Υπουργείου Άμυνας. Σας παρακαλώ, μην με αναγκάζετε. Και διευκρινίζω εγώ, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, προχωρώ γρήγορα στο θέμα για το οποίο οφείλω να μιλήσω ενώπιον της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, για τις ρυθμίσεις που προτείνει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Σώμα προς έγκριση. Ξεκινώ και θα δείτε ακριβώς για να αποτυπώσω την ουσία αυτής της πρότασης. Καταθέτω στα πρακτικά την με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2014 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών των τότε, του κ. Γκίκα Χαρδούβελη και του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, προς τον τότε Πρόεδρο του ΟΛΠ. Ιούλιος του 2014, σχετικά με την πορεία, της αναρχινισμένη πορεία της ιδιωτικοποίησης. Απόσπασμα πρώτο από αυτή την επιστολή. Όπως γνωρίζετε, λένε οι δύο υπουργοί στον πρόεδρο του ΟΛΠ, βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή ιδιώτη επενδυτή προς τον οποίο θα διατεθεί ποσοστό 67% των μετοχών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά τη συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 και σε πολύ στενές συνθήκες, η κυβέρνησή μας κατάφερε, αντί να δοθεί το 67% των μετοχών στον νέο παραχωρησιούχο, δόθηκε το 51% στη διαγωνιστική διαδικασία και το άλλο 16% κρατήθηκε με αναβλητικές αιρέσεις που εάν και εφόσον υλοποιηθούν
και εξασφαλιστούν μέσα σε αυτή την πενταετία. Η ακτογραμμή των λοιπασμάτων μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο και καθόλου εύκολα σας βεβαιώνω εξαιρέθηκε. Η προστασία πολλών αρχαιολογικών χώρων και άλλων περιοχών των παραλυμένιων δήμων. Η διασφάλιση της κρίσης κρίσιμων εγκαταστάσεων του λιμενικού σώματος και προβλητών. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά δεν θα είχε λιμενική εγκατάσταση για να χρησιμοποιεί το λιμενικό σώμα σύμφωνα με την προκήρυξη που ήταν σε εξέλιξη και σε πιεστικό χρόνο την αλλάξαμε με κρατικιστικές δίθεν επιδιώξεις. Η εξασφάλιση αναπτυξιακών στόχων για την προβλήτα 1. Το κόστος ασφάλειας του λιμένα από τον κώδικα ISPS και την εφαρμογή του, αντί εκεί που προβλεπόταν να το έχει το κράτος, το ανέλαβε ο επενδυτής. Η προστασία ακινήτων εκτός χερσαίας λιμενικής ζώνης. Η περιφρούρηση του δημόσιου χαρακτήρα και των δημοσίων συμφερόντων σε μια σειρά από ζητήματα. Τέλος, η κατοχύρωση σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά πολύ σημαντικό, και η αναφορά που δεν υπήρχε στο σχέδιο μέχρι εκείνη τη στιγμή των σταθερών και ασφαλών εργασιακών σχέσεων και για το λιμάνι του Πειραιά επί του προκειμένου και συνεχίζουμε για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και δεν έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία. Στις νέες συνθήκες των ιδιωτικοποιημένων λιμανιών που προέκυψε και για τη δικιά μας κυβέρνηση μέσα από τους γνωστούς τρόπους και τις γνωστές διαδικασίες, δεν σταματήσαμε και δεν θα σταματήσουμε οι εργασιακές σχέσεις και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη να είναι σχέσεις σταθερές και ασφαλείς και όχι σχέσεις επισφαλών κανόνων εργασίας. Κύριε Υπουργέ, μία ώρα. Ένα λεπτό ακόμα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στη χθεσινή μου ομιλία κατόπιν τούτου, γιατί προέκυψαν όλα τα υπόλοιπα. Θα προσπαθήσω να καταθέσω σε πρώτη ευκαιρία τα υπόλοιπα. Σε κάθε περίπτωση, ξεκινώντας ένα νέο τρόπο διοίκησης των λιμένων και με βάση τις εξελίξεις ιδιωτικοποίησης των λιμανιών του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνουμε ένα νέο λιμενικό μοντέλο και με τις νέες αρμοδιότητες και τον αυτοέλεγχο που αναθέτουμε στην ΡΑΛ, στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, που πάβει να είναι ένα φύλλο οικής δίθεν ελέγχου και γίνεται ένα ουσιαστικό εργαλείο ελέγχου στα ζητήματα του ανταγωνισμού, στα ζητήματα των κανόνων του ανταγωνισμού, στη ΔΕ Δημόσια Αρχή Λιμένων, που ακριβώς ιδρύεται για πρώτη φορά και αποτελεί μια καταναλογία εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου, του ευρωπαϊκού μοντέλου που υπάρχει σε όλα τα λιμάνια της Ευρώπης. Μέσα από εκεί αναθέτουμε όλα του δημοσίου συμφέροντος αρμοδιότητες που είχε μέχρι τώρα ο οργανισμός Λιμένα Πειραιά και ο ιδιωτικοποιούμενος δεν μπορεί πλέον να τις κρατήσει, κάτι που αυτό γίνεται αποδεκτό και από την ίδια τη σύμβαση παραχώρησης με βάση την οποία έγινε ο διαγωνισμός. Δεν έχω άλλο χρόνο. Αυτό το νομοσχέδιο θα μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει ξεχωριστό νομοσχέδιο και θα είχαμε εκεί τη δυνατότητα. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Καταθέτω στα πρακτικά δύο ακόμα πίνακες που έχουν σημασία. Ποιες αρμοδιότητες κρατάει το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Λιμένων, δηλαδή για να αποδειχθεί ότι δεν χάνει ούτε μία αρμοδιότητα το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Λιμένων και δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς προς αυτή την κατεύθυνση, και απ' την άλλη ποιες αρμοδιότητες αναλαμβάνει η Δημόσια Αρχή Λιμένων για να καταδειχθεί με σοβαρότητα ότι όχι μόνο δεν είναι ένα πουκάμισο αδιανό και μια τρύπα στο νερό, αλλά είναι μια πολύ πολύ σοβαρή διαδικασία που εφόσον στηριχτεί και θα στηριχτεί θα συντελέσει και στη διαφάνεια και στην νομιμότητα αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική με στόχο το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον από τη λειτουργία των ιδιωτικοποιημένων λιμανιών. Ευχαριστώ πολύ.